Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Χρήστος Ατζετάκης, κάλεσε για τις 11 αύριο το πρωί τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, κύριο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, προκειμένου να του αναθέσει τον σχηματισμό κυβέρνησης. Η νέα κυβέρνηση υπό τον κύριο Μητσοτάκη στηρίζει δημοκρατική ανανέωση. Η στήριξη αυτή οριστικοποιήθηκε σήμερα κατά τη συνάντηση του πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, κύριο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, με τον πρόεδρο της Δημοκρατικής Ανανέωσης, κύριο Κωστή Στεφανόπουλο. Μετά από μακρά συνομιλία, οι δύο πολιτικοί αρχηγοί έκαναν δηλώσεις. Δέχτηκα ευχαρίστως να συναντήσω τον κύριο Μητσοτάκη και συζητήσαμε δια μακρόν για την πολιτική κατάσταση του τόπου και για τη μελλοντική στάση της δημοκρατικής ανανέωσης. Επανέλαβα στον κύριο Μητσοτάκη την απόψη μου ότι οι δεινές περιστάσεις από τις οποίες ο τόπος κατατρίχεται αυτή τη στιγμή θα επέβαλαν μια κυβέρνηση το δυνατόν ευρύτερης αποδοχής και συνεργασίας. Είναι μια θέση στην οποία υποστηρίζω από πολύ καιρό, ήδη από του Ιουνίου, και πιστεύω και εξακολουθώ να πιστεύω ότι μια κυβέρνηση στην οποία θα συμμετείχαν και τα δύο μεγάλα κόμματα θα ήταν σε θέση να αντιμετωπίσει τις μεγάλες δυσκολίες με μεγαλύτερες δυνατότητες και πιο αποτελεσματικά. Πέραν αυτής της νόμης στην οποία διατύπωσα, βεβαίως γνωρίζω πολύ καλά ότι δεν μπορώ να επιβάλλω μια τέτοια άποψη, αλλά εξακολουθώ να την πιστεύω. Στην περίπτωση που αυτή η άποψη δεν προχωρήσει και σχηματιστεί μια κυβέρνηση από τη Νέα Δημοκρατία, έχω και σε αυτή την περίπτωση προαναγγείλει τι θα κάνει η Δημοκρατική Ανανέωση. Η Δημοκρατική Ανανέωση με γνώμονα αποκλειστικό το εθνικό συμφέρον και προς τον σκοπό να μην υπάρξει μια τέταρτη εκλογική αναμέτρηση, αλλά μια κυβέρνηση η οποία να ασχοληθεί σοβαρά με τα πιεστικά προβλήματα του τόπου, τα οποία δεν αφήνουν περιθώρια χρονικά καθόλου αναμονής, θα στηρίξει με την ψήφο την οποία διαθέτει μια τέτοια κυβέρνηση. Θα τη στηρίξει βεβαίως κάτω από τις αρχές τις οποίες δεν έχει πάψει να τονίζει ότι θα πρέπει αυτή η κυβέρνηση να επιδείξει. Και τις επανέλαβα άλλη μια φορά στον κύριο Μητσοτάκη αυτές τις αρχές και είμαι βέβαιος ότι είναι αποδεκτές από όλους και συνεπώς και η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη θα τις αποδεχθεί. Είναι ο παραμερισμός του κομματισμού και η αποδοχή του κριτηρίου του δημοσίου συμφέροντος σαν μοναδικού κριτηρίου το οποίο πρέπει να υπάρξει. Είναι ο απόλυτος σεβασμός του δημοσίου χρήματος. Είμαι βέβαιος ότι θα γίνει προς αυτή την κατεύθυνση ό,τι είναι δυνατόν περισσότερο για να περισταλούν οι άχρηστες δαπάνες. Είναι η ισότητα μεταξύ όλων των πολιτών ώστε να μην δοθεί εντύπωση ότι πρόκειται περί ενός κομματικού κράτους. Και κάτω από αυτές τις συνθήκες θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη με την ελπίδα ότι θα προσφέρει τις υπηρεσίες εκείνες στον τόπο που αναμένει από αυτήν ο ελληνικός λαός. Εγώ ήθελα να πω ότι ευχαριστώ τον κ. Στεφανόπουλο για την δήλωση την οποία έκαμε και δημόσια. Ήταν αυτό το οποίο και προηγουμένως μου είπε και ότι θεωρώ αυτονόητα δεδομένων, διότι το έχω ήδη και εγώ εκφράσει δημόσια, ότι αυτές οι προϋποθέσεις που θέτει θα τηρηθούν από τη δική μας κυβέρνηση. Κατά σύμπτωση και χθες το βράδυ μιλώντας στο Ζάπιο τις πρωινές ώρες, τα ίδια πράγματα έχω πει. Νομίζω ότι πράγματι ο τόπος περνά μια δύσκολη ώρα και χαίρω και ευχαριστώ και πάλι για τη βοήθεια που παρέχεται. Ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση, η οποία να κάνει ακριβώς αυτό το οποίο ο κ. Στεφανόπουλος πρωτήτερα είπε. Να νοικοκυρέψει το κράτος. Μακρά από κομματικές επιδιώξεις, δεν έχουμε τέτοια περιθώρια πλέον σήμερα. Εφτάσαμε σε τόσο δύσκολο σημείο, ώστε πρέπει να κοιτάξουμε, να περιφρουρήσουμε το δημόσιο χρήμα και τα ελάχιστα οικονομικά περιθώρια που διαθέτουμε, να μην κομματιστούμε σε καμιά περίπτωση, να δούμε το γενικότερο συμφέρον του τόπου και να μπορέσουμε να ορθώσουμε τον τόπο που αποτελεί και την ειδική μου φιλοδοξία. Αυτό ήθελα να σας πω. Δεν έχω κάθε δυνατή επιτυχία. Πάρα πολύ. Την παρέτηση της κυβερνήσεως του υπέβαλε το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κ. Ξενοφών Ζολώτας στον πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Χρήστο Σαρτζετάκη. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας παρακάλεσε τον Πρωθυπουργό να παραμείνει στο αξίωμά του μέχρι να ορκιστεί η νέα κυβέρνηση. Ο κ. Σαρτζετάκης δήλωσε ότι θα προβεί στις κατά το Σύνταγμα ενέργειες αμέσως μόλις γίνει γνωστό το τελικό και οριστικό αποτέλεσμα των εκλογών. Για τη σύνθεση της νέας Βουλής, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά τις χθεσινές εκλογές, ενημέρωσε το απόγευμα ο πρόεδρος της Βουλής, κ. Αθανάσιος Τσαλβάρης,
τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, κύριο Χρήστο Σαρτζετάκη. Μετά τη συνάντηση, ο πρόεδρος της Βουλής δήλωσε ότι έδωσε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας τα επίσημα αποτελέσματα των εκλογών, όπως αυτά διαμορφώθηκαν στις χθεσινές εκλογές, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα τελικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν απόψε από το Υπουργείο Εσωτερικών έχουν ως εξής. Σε σύνολο 16.584 εκλογικών τμήματων με εγγεγραμμένους 8.654.768 ψήφισαν 6.697.625. Βρέθηκαν 6.585.197 έγκυρα ψηφοδέλτια. Άκυρα 73.748. Λευκά 38.680. Ποσοστό συμμετοχής 77,39%. Έλαβαν Νέα Δημοκρατία 3.087.348 ψήφους, ποσοστό 46,88% και 150 έδρες. ΠΑΣΟΚ 2.542.902 ψήφους, ποσοστό 38,62% και 123 έδρες. Συνασπισμός 677.090 ψήφους, ποσοστό 10,28% και 19 έδρες. Οικολόγια εναλλακτική 50.920 ψήφους, ποσοστό 0,77% και 1 έδρα. Δημοκρατική ανανέωση 44.015 ψήφους, ποσοστό 0,67% και 1 έδρα. Εμπιστοσύνη 29.560 ψήφους, ποσοστό 0,45% και 1 έδρα. Ανεξάρτητη μονοεδρικών 66.899 ψήφους, ποσοστό 1,02% και 4 έδρες. Και ανεξάρτητη μεμονωμένη 17.259 ψήφους, ποσοστό 0,26% και 1 έδρα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κ. Ανδρέας Παπανδρέου, συνεχάρει απόψε τηλεφωνικό στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Νωρίτερα, τον κύριο Μητσοτάκη συνεχάρισαν από τηλεφώνου για την εκλογική του νίκη ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής, και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Γιώργος Βασιλείου. Επίσης, τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας επισκέφθηκε απόψε ο πρώην πρωθυπουργός, κ. Γεώργιος Ράλης. Μετά τη συνάντηση, με δηλώσεις τους εξέφρασαν την αισιοδοξία τους ότι η νέα κυβέρνηση θα πετύχει στο έργο της. Αναβλήθηκε για την Τετάρτη πιθανότατα η προγραμματισμένη για απόψε το βράδυ συνέντευξη τύπου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, κυρίου Ανδρέα Παπανδρέου. Εξηγώντας τους λόγους της αναβολής, ο κύριος Παπανδρέου είπε ότι ανέμενε απόψε να είχε λήξει το θέμα της εντολής για σχηματισμό κυβερνήσεως, οπότε και θα τοποθετεί το πάνω στις πολιτικές εξελίξεις και προοπτικές. Επειδή αυτό δεν έχει γίνει ακόμα, αρκέστηκε σε μια γραπτή δήλωση, στην οποία μεταξύ άλλων μεταφέρεται ότι η λαϊκή ετοιμιγορία δεν επικύρωσε τις εκλογικές στρατηγικές και ότι το σημερινό κυβερνητικό σχήμα που προωθείται είναι σχήμα χωρίς μέλλον και προοπτική που αντιπαρατίθεται πολιτικά, προγραμματικά και κοινωνικά στην πλειοψηφία του εκλογικού σώματος. Ο κ. Παπανδρέου επεσήμανε ακόμα στη δήλωσή του ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πέτυχε την αυτοδυναμία παρά τις επανειλημμένες εκλογικές αναμετρήσεις στις οποίες οδήγησε τη χώρα και ότι οδηγείται τώρα σε κυβέρνηση συνεργασίας με τη στενότερη δυνατή κοινοβουλευτική πολιτική και κοινωνική βάση, ενώ ο τόπος χρειάζονταν εθνική συνεννόηση, κοινωνική συνένεση, εργασιακή και κοινωνική ειρήνη για την ανάπτυξη και σταθερότητα της οικονομίας. Ένα νέο σκηνικό αναδεικνύεται στην ελληνική πολιτική ζωή με τα αποτελέσματα των χθεσινών εκλογών, τονίζεται σε ανακοίνωση του Εκτελεστικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής της Ελληνικής Αριστεράς, που συνήλθε σήμερα προκειμένου να εξετάσει τα αποτελέσματα της εκλογικής αναμέτρησης και τις προοπτικές που διανοίγονται. Οι οικολόγοι εναλλακτικοί ανακοίνωσαν απόψε ότι τη βουλευτική έδρα που εξασφάλισαν στη δεύτερη περιφέρεια Πειραιά καταλαμβάνει η Αναστασία Ανδρεαδάκη, η οποία θα αναλάβει κανονικά τα καθήκοντά της για το πρώτο έτος της Βουλευτικής Συνόδου. Διεθνή γεγονότα και αποτελέσματα από τις εκλογές στην Ουγγαρία και τη Σλοβενία. Το κεντροδεξιό Δημοκρατικό Φόρουμ αναδείχθηκε πρώτο κόμμα στην προτίμηση του Ουγγρικού Εκλογικού Σώματος κατά το χθεσινό δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών, αποσπώντας 165 έδρες από τις 386 που διαθέτει το Ουγγρικό Κοινοβούλιο. Το κόμμα των Ελεύθερων Δημοκρατών κέρδισε 92 έδρες και το κόμμα των Μικροϊδιοκτητών 43.
Στην τέταρτη θέση κατέλαβε το Σοσιαλιστικό Κόμμα, πρώην Κομμουνιστικό, με 33 μόλις έδρες. Ο νικητής των εκλογών, ηγέτης του Δημοκρατικού Φόρουμ, Γιώζεφ Αντάλ, δήλωσε ότι θα σχηματίσει κυβέρνηση με τα άλλα δύο μικρά κόμματα και ότι θα ζητήσει την πλήρη ένταξη της Ουγγαρίας στην ΕΟΚ. Στη Σλοβενία της γειτονικής μας Ιουγκοσλαβίας, ο συνασπισμός της κεντροδεξιάς παράταξης προηγείται με ποσοστό 52% έναντι 20% των κομμουνιστών, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των πρώτων ελεύθερων πολυκομματικών εκλογών από το 1945. Ο Πρωθυπουργός της Ανατολικής Γερμανίας, Λόταρ Ντε Μεζιέρ, ανακοίνωσε σήμερα ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για το σχηματισμό κυβερνήσεως ανάμεσα σε τρία κόμματα. Το Χριστιανοδημοκρατικό, το Σοσιαλδημοκρατικό και το Φιλελεύθερο Κόμμα. Η Μόσχα απέρριψε σήμερα την πρόταση της Λιθουανίας για συμβιβασμό στην κρίση που έχει προκύψει και αποφάσισε να προχωρήσει στην επιβολή πολιτικών, οικονομικών και άλλων κυρώσεων κατά της Λιθουανίας με στόχο την ανάκληση της διακήρυξης ανεξαρτησίας της σοβιετικής αυτής δημοκρατίας. Σε δεύτερο γύρο εκλογών οδηγείται το Περού, καθώς κανένα κόμμα δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των χθεσινών εκλογών. Πρώτος έρχεται ο υποψήφιος πρόεδρος της Ελεύθερης Δεξιάς, ο συγγραφέας Μάριο Βάργκας Γιώσα, με ποσοστό 34,7% έναντι του ιαπωνικής καταγωγής Αλμπέρτο Φουτζιμόρι, που συγκεντρώνει ποσοστό 25,7%. Ο Ιρλανδικός Δημοκρατικός Στρατός ανέλαβε την ευθύνη της βομβιστικής επίθεσης με παγιδευμένο στρατιωτικό αυτοκίνητο στο Μπέλφαστ, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 4 Βρετανοί στρατιώτες. Τούρκοι στρατιώτες σκότωσαν 29 Κούρδους αντάρτες κατά τη διάρκεια συγκρούσεων στο χωριό Ιμαγιά, 25 χιλιόμετρα βόρεια των συνόρων με το Ιράκ. Κηδεύτηκε το απόγευμα στο νεκροταφείο του Κόκκινου Μήλου ο δημιουργός του λαϊκού τραγουδιού Απόστολος Καλδάρας, που πέθανε χθες το πρωί. Ο Απόστολος Καλδάρας γεννήθηκε το 1923 στα Τρίκαλα Θεσσαλίας και από νεαρή ηλικία έδειξε το μεγάλο ταλέντο του. Ο Απόστολος Καλδάρας έχει γράψει τουλάχιστον 1500 τραγούδια, τα περισσότερα από τα οποία έχουν γίνει μεγάλες επιτυχίες. Επίσης, σήμερα το απόγευμα κηδεύτηκε στο νεκροταφείο Ζωγράφου ο λαϊκός τραγουδιστής Λευτέρης Ψηλόπουλος, που πέθανε το Σάββατο. Ο Ψηλόπουλος, που είχε ξεκινήσει την καριέρα του στη λυρική σκηνή για να στραφεί στο λαϊκό τραγούδι, ήταν 54 χρόνων. Τα νέα για τον καιρό τώρα από τον μετεωρολόγο Πέτρο Ξηράκη. Βροχές καθώς και λίγες τοπικές καταιγίδες προβλέπονται σήμερα πρώτα στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα και αργότερα και στην υπόλοιπη χώρα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου στα ίδια επίπεδα. Στο χάρτη με τα βαρομετρικά συστήματα, το χαμηλό με το ψυχρό μέτωπο που βρίσκονται στην κεντρική Μεσόγειο κινούνται προς τη χώρα μας. Έτσι, πιο αναλυτικά για σήμερα, Μεγάλη Τρίτη, στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα προβλέπεται συννεφιά με βροχές. Στη Δυτική Ελλάδα θα εκδηλωθούν και λίγες καταιγίδες. Τα φαινόμενα αυτά προοδευτικά θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις μέτρη και τοπικά ισχυροί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα υπηρετικά από 9 μέχρι 23 βαθμούς και στις ενισχυωτικές καθώς και στις παραθαλάσσιες περιοχές από 10 μέχρι 22. Στην Αττική στην αρχή θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις οι οποίες προοδευτικά θα πυκνώσουν και θα βρέξει. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι μέτροι και η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 12 μέχρι 23 βαθμούς. Τέλος και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης προβλέπονται λίγες νεφώσεις οι οποίες γρήγορα θα πυκνώσουν και θα βρέξει. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι μέτροι. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 9 μέχρι 21 βαθμούς. Τη Μεγάλη Τετάρτη σε όλη τη χώρα προβλέπονται παροδικές βροχές καθώς και σποραδικές καταιγίδες. Θα υπάρχουν όμως και διαστήματα βελτίωσης του καιρού. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις ισχυροί και τοπικά μέχρι πολύ ισχυροί. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση από τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, το επόμενο ραντεβού για την ενημέρωσή σας από την Ελληνική Τηλεόραση 2 είναι στις 5 το απόγευμα. Γεια σας. Καλησπέρα.